Όλο ένα και περισσότεροι είναι εκείνοι που επιλέγουν να αλλάξουν τρόπο ζωής, εγκαταλείποντας τα αστικά κέντρα και ζώντας στην περιφέρεια. Άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να αφήσουν δουλειές, κοινωνικό περιβάλλον, οικογένεια και να ζήσουν κάτω από άλλες συνθήκες στην επαρχία. Εδώ και 5 χρόνια, ο Γιώργος Τσορίδης, επαγγελματίας, αποφάσισε να αλλάξει τρόπο ζωής, εγκαταλείποντας τον τόπο του και τις ανέσεις που του προσέφερε το αστικό του περιβάλλον και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο νησί της Αμοθράκης. Στο νησί ήρθα σαν επισκέπτης πριν 6 χρόνια. Με τράβηξε το ενδιαφέρον πάρα πολύ η φυσική του ομορφιά και η άγρια ομορφιά του. Τις καταράκτες, το πράσινο, τα δέντρα. Και επειδή ζούσα σε ένα άλλο νησί για πάρα πολλά χρόνια, αποφάσισα να αλλάξω τον τρόπο ζωής μου και να μείνω μόνιμα σε αυτό το νησί. Ο ίδιος επένδυσε στο νησί, αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες στην αρχή. Τον αντιμετώπισαν οι ντόπιοι ως ξένο, ωστόσο κατάφερε να ενσωματωθεί. Όπως τονίζει ο ίδιος, όταν ανακοίνωσε την απόφασή του στο οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον για τη μόνιμη εγκατάστασή του στο νησί, κανείς δεν τον πίστευε. Κανένας δεν πίστευε ότι θα έρθω στο νησί και θα μείνω για τόσα πολλά χρόνια. Και σιγά σιγά όταν τους προσκάλεσα να έρχονται στο νησί και άρχισαν να έρχονται, το κάνανε στέκι μόνιμο για κάθε καλοκαίρι. Ο Τρίφωνας Κατσίκιας μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και γνώριζε το νησί μόνο από κάποιες καλοκαιρινές διακοπές. Η απόφαση του να ζήσει στο νησί ήρθε απόλυτα συνειδητά, αφού το μέρος και οι άνθρωποι, όπως τόνισε, τον κέρδισαν σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργήσει επιχείρηση και να εγκατασταθεί εκεί μόνιμα. Για να την καταλάβεις και τη Σαμοθράκη πρέπει να τη ζήσεις. Δηλαδή, όποιοι δεν έχουν έρθει, σου δίνει κάτι μοναδικό. Και πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Αφήνεις τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τα κλειδιά στο σπίτι. Πολύ ασφάλεια. Τα παιδιά γυρνάνε μόνα τους. Που στην πόλη δεν νομίζω να γίνεται αυτό. Επειδή έχω κατάστημα με φαγητό, βλέπω παρέες με παιδάκια από 8 και πάνω που έρχονται μόνα τους να φάνε. Νερό, θάλασσα, ήλιος, ζήσεις εποχές. Νομίζω στις πόλεις αυτό έχει χαθεί. Και χρώματα. Είναι ήσυχη ζωή στο νησί, χειμώνα περισσότερο. Το καλοκαίρι είναι πολύ όμορφα. Δραστηριοποιούμε στο χώρο του εστιατορίου και διασκεδάζουμε τη νύχτα. Έχω τις παρέες μου. Έχω φίλους εδώ στο νησί. Στην αρχή ήταν πελάτες, μετά γίναμε φίλοι. Είναι πολύ όμορφα. Δύο άνθρωποι που άλλαξαν τρόπο ζωής, που επέλεξαν να εγκαταλείψουν ό,τι γνώριζαν και να αγαπήσουν ένα τόπο τόσο πολύ, ώστε να αποφασίσουν να ζήσουν σε αυτόν μόνιμα. Με τις όποιες δυσκολίες και τα όποια προβλήματα. Ο Γιώργος και ο Τρίφωνας με τις αποφάσεις τους στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους. Αυτό που θα μπορούσα να πω στον κόσμο, αφήστε την πόλη, ελάτε στα νησιά, αν όχι εδώ σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Προσφέρουν πράγματα, το νησί προσφέρει πράγματα τα οποία μέσα στην πόλη τα χάνεις. Έχει ήρεμη ζωή, ασφαλές ζωή στο νησί και υπάρχει προοπτική για καλύτερο μέλλον. Όποιος μπορεί να αφήσει τη ζωή στα αστικά κέντρα και μπορεί να πάει στην επαρχία γενικά, όχι μόνο τα νησιά, και στην επαρχία, θα τους κάνει να νιώθουν πολύ πιο καλά από τις πόλεις. Αποφασίστε.